Στο τσακ κατάφερε να μπει στο αυτοκίνητό του και να φύγει ένας 51χρονος όταν ένας από τους δύο συγγενείς του με τους οποίους λογομαχούσε για κτηματικές διαφορές στα Χανιά έβγαλε πυροβολόπλο και άρχισε να γαζώνει το όχημα χωρίς να τον πετύχει. Το σοβαρό επεισόδιο συνέβη το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Κεραμιά και το παρολίγον θύμα του κατήγγειλε άμεσα στην αστυνομία, κατονομάζοντας τους δράστες, έναν 67χρονο και τον 37χρονο γιο του που τον πυροβόλησε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν άμεσα αναζητήσεις. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και τους δύο στο πνημιοστασιό τους όπου τους συνέλαβαν. Στο μαντρί και στο όχημα των δραστών βρέθηκαν μία κυνηγετική καραμπίνα, ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 35 φυσίγγια, τα οποία κατασχέθηκαν από την ασφάλεια που διενεργεί προανάκριση. Σε βάρος πατέρα και γιου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων, με την οποία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών χανίων.